παιδιά Ιωάννα εδώ και σήμερα θα δούμε 4 μυστικά αυτοδημιούργοι των ανθρώπων που έγιναν εκατομμυριούχοι, οι οποίοι δεν ήταν από τζάκι. Θα δούμε τους τρόπους με τους οποίους ξεκίνησαν από το μηδέν, παρακαλώ, και κατάφεραν να φτάσουν στο εκατομμύριο και να το προσπεράσουν. Γιατί, παιδιά, ο πλούτος δεν είναι θέμα τύχης, είναι ξεκάθαρα θέμα προσαρμογής και σκέψεις και έξυπνου τρόπου διαχείρισης έστω και των λίγων χρημάτων που μπορεί να βγάζουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί θα καταλάβουμε πως είναι περισσότερο θέμα χρόνου μέσα στις αγορές και συνηθιών, και μετά έρχεται το ποσό το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να επενδύσουμε, ή το ποσό το οποίο βγάζουμε. Και όχι, εννοείται, δεν λέμε ότι είναι ένας εύκολος στόχος, ούτε ότι αυτά που θα συζητήσουμε σήμερα θα γίνουν από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά ναι, με υπομονή και πειθαρχία είναι στόχος που μπορούμε να πραγματοποιήσουμε όλοι και όλες μας στην Ελλάδα σήμερα. Για πάμε να δούμε. Πριν προχωρήσουμε όμως, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην πλατφόρμα της Freedom 24 που είναι ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Έχω αφήσει το προσωπικό μου link, παιδιά, στην περιγραφή του βίντεο, όσο και στο pin comment. Χρησιμοποιώντας το, στηρίζετε τόσο πολύ το κανάλι μου, και εσείς, επειδή το χρησιμοποιείτε, θα πάρετε και την πρώτη δωρεάν μετοχή ως 800 ευρώ, αν είστε άνω των 25. Μιας είμαστε εδώ, κάντε και ένα like σε αυτό το βίντεο και αφήστε ένα σχόλιο, έστω και μια καρδούλα. Βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Παιδιά, τα βίντεο όμως σκοπό έχουν να ψυχαγωγήσουν ή να ενημερώσουν. Δεν είναι επενδυτική συμβουλή, είμαι ερασιτέχνης επενδύτρια, επενδύω μόνο τα δικά μου χρήματα, δεν είμαι πιστοποιημένη. Ποτέ δεν παίρνουμε οικονομικές συμβουλές από το YouTube. Μόνο εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και τις ειδικές. Και πάντα κάνουμε και την προσωπική μας έρευνα πριν επενδύσουμε σε οποιοδήποτε project ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα. Και πάμε κατευθείαν στο ψητό, λοιπόν. Πρώτη συνήθεια των εκατομμυριούχων. Η στοχοθεσία. Ναι, το να βάζουμε στόχους. Η στόχη είναι η λέξη κλειδί εδώ. Και όχι, δεν μιλάμε για όρθιες επιθυμίες. Μιας τύπου θέλω να γίνω πλούσια μια μέρα. Α, τι λες, τρομερή ιδέα. Παιδιά, μιλάμε για ξεκάθαρους, μετρήσιμους, επιτεύξιμους στόχους. Ας πούμε για παράδειγμα ότι ο στόχος μας είναι η πρόωρη αυτοσυνταξιοδότηση. Να σταματήσουμε να δουλεύουμε δηλαδή πολύ νωρίτερα από τα 67 μας χρόνια, που είναι τώρα, μπορεί να το πάνε και πιο μετά, και να μην δουλεύουμε, αλλά να μπορούμε να ζούμε όπως ακριβώς ζούμε σήμερα από τις επενδύσεις μας. Ορίστε ένας ξεκάθαρος στόχος. Αρκεί όμως αυτός ο στόχος για να μπορέσουμε να τον πραγματοποιήσουμε? Όχι. Γιατί ο στόχος, ναι, είναι ξεκάθαρος, αλλά ο στόχος πρέπει να είναι και μετρήσιμος. Οπότε μας ρωτάμε το εξής. Πόσα χρήματα χρειάζομαι για να μην δουλέψω ποτέ ξανά στη ζωή μου? Για να το βρούμε αυτό, κάνουμε τον εξής υπολογισμό. Πάμε χαρτί και μολύβι. Σκεφτόμαστε και γράφουμε, καταγράφουμε πόσα χρήματα χρειαζόμαστε το μήνα για να ζούμε με το lifestyle που εμείς επιθυμούμε, δηλαδή να ζούμε όπως θέλουμε, να ζούμε καλά, να είμαστε ok. Ας πούμε ότι χρειαζόμαστε για εμάς 1500 ευρώ το μήνα. Δηλαδή 18.000 ευρώ το χρόνο. Τώρα πολλαπλασιάζουμε αυτό το ετήσιο κόστος ζωής μας, τις 18 δηλαδή χιλιάδες ευρώ, με το 25. 18.000 επί 25, 450.000 ευρώ. Έχουμε βρει το μαγικό αριθμό. Χρειαζόμαστε κάτι λίγο από μισό εκατομμύριο για να μην ξαναδουλέψουμε και να ζούμε από τις επενδύσεις μας για πάντα. Πώς προέκυψε το επί 25, θα με πείτε τώρα. Καλή ερώτηση. Πρόκειται λοιπόν, παιδιά, για τον κανόνα του 4%, το οποίο θα εμφανιστεί εδώ και μπορείτε να δείτε ακριβώς πώς λειτουργεί ο κανόνας. Ο κανόνας λοιπόν αυτός μας λέει ότι μπορούμε να ξοδεύουμε κάθε χρόνο το 4% των επενδύσεών μας, χωρίς αυτές ποτέ να εξαντληθούν, αν είναι οι επενδύσεις σωστές και δεν είναι τζόγος ή ρίσκο ή σε κάτι που δεν καταλαβαίνουμε. Δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε περισσότερο. Αλλά τώρα, παιδιά, εμείς εδώ έχουμε έναν ξεκάθαρο, μετρήσιμο και σίγουρα επιτεύξιμο στόχο. Χρειαζόμαστε 450.000 ευρώ για να γίνουμε οικονομικά ανεξάρτητοι και ανεξάρτητες και να μην χρειάζεται να δουλέψουμε ξανά. Με πείτε πώς φτάνουμε εκεί? Ναι, άλλο στόχος. Και γενικά δεν φτάνουμε εκεί μόνο με την εργασία μας, πάντα και μόνο με επενδύσεις. Αφήνω όμως αυτό για ένα άλλο βίντεο. Γράψτε με στα σχόλια αν θέλετε να το κάνουμε. Πώς φτάνουμε στο μισό εκατομμύριο. Και πάμε στο δεύτερο μυστικό ή συνήθεια των εκατομμυριούχων, που είναι ότι προσπαθούν να αυξήσουν το εισόδημά τους με κάθε δυνατό τρόπο. Ναι, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε πλούτο, να μην επαναπαυόμαστε, αλλά να αναζητάμε όλο και μεγαλύτερο εισόδημα, το οποίο όμως εισόδημα δεν θα απαιτεί παραπάνω χρόνο από εμάς. Πόσο χρόνο να δώσουμε? 24 ώρες έχουμε μέσα στη μέρα, όπως και όλοι οι άνθρωποι. Πρέπει λοιπόν αυτό το επιπλέον εισόδημα να το παίξουμε έξυπνα. Μπορούμε, για παράδειγμα, να διεκδικήσουμε μεγαλύτερο μισθό στην τρέχουσα εργασία μας. Ναι, εφόσον έχουμε αποδείξει τι είμαστε και τι προσφέρουμε στην εταιρεία, δεν πρέπει να φοβόμαστε να διεκδικήσουμε με ευγενικό και όμορφο τρόπο πάντα ό,τι μας αξίζει. Δουλέψαμε, παιδιά, υδρώσαμε, δεν θα μας τη χαρίσουν την όποια αύξηση. Αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου και με επιχειρήματα και αυτοπεποίθηση να διεκδικούμε καλύτερες απολαβές. Μπορούμε επίσης να ξεκινήσουμε και μια δεύτερη δουλειά. Ένα side hustle. Μια freelance δραστηριότητα που στην αρχή σίγουρα θα χρειαστεί χρόνο από εμάς μέχρι να στηθεί, αλλά μετά, μόλις μεγαλώσει, θα αποφέρει μεγάλα κέρδη με πολύ μικρή ενασχόληση από μέρους μας. Έτσι λειτουργούν συνήθως αυτά. Έτσι είναι και η επιχειρηματικότητα εν γέννη. Απλά στην αρχή χρειάζεται πολύ κόπο και αρκετή υπομονή μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που
τσακ, τα καταφέρω. Τώρα, με το να έχουμε ένα επιπλέον εισόδημα, έχουμε πετύχει δύο πράγματα όμως. Πρώτον, νιώθουμε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σιγουριά, μιας που δεν εξαρτάται πλέον ο βιοπορισμός μας από μία μόνο πηγή εισοδήματος. Το οποίο είναι σημαντικό γιατί μας παρέχει ηρεμία και ασφάλεια. Δεύτερον, μπορούμε να αποταμιεύσουμε όλο τον έξτρα μισθό μας, όλα τα έξτρα έσοδα που έχουμε, το οποίο, παιδιά, είναι τεράστιο. 100, 200, 400 ευρώ συν το μήνα. Δεν είναι καθόλου λίγα ή αμεληταία ποσά. Και ναι, μπορούν να κάνουν όλη τη διαφορά του κόσμου αν τα αξιοποιήσουμε σωστά. Τρίτο μυστικό συνήθεια των πολύ πλούσιων ανθρώπων εκεί έξω είναι ότι δεν κάνουν παρορμητικές αγορές. Δηλαδή, οι πλούσιοι και οι πλούσιες εκεί έξω, παιδιά, δεν αγοράζουν παρασυρώμενοι ή παρασυρώμενες από την επιθυμία της στιγμής. Το στυλ, α, βγήκε το νέο iPhone, ας το προπαραγγείλω. Κάνουν λοιπόν την εξής ερώτηση μέσα τους. Πόσο χρήσιμη θα είναι η σημερινή μου αγορά σε ένα χρόνο από τώρα? Αν η απάντηση είναι όχι πολύ χρήσιμη, τότε δεν αγοράζουν. Και ναι, το ξέρω, εννοείται το ξέρω και εγώ άνθρωπος είμαι, είναι πολύ εύκολο να παρασυρθούμε. Ειδικά όταν αισθανόμαστε πολύ κουρασμένοι, κουρασμένες από τη δουλειά μας, μπουχτισμένοι από τη φάση μας γενικότερα. Και οι αγορές πάντα είναι ένας τρόπος να δώσουμε άμεση ικανοποίηση σε εμάς. Όμως, παιδιά, εκεί βρίσκεται και η παγίδα. Γι' αυτό παν μέτρων άριστον. Ορίστε και η μπούμερατάκα της ημέρας. Είναι δηλαδή σημαντικό να μάθουμε να ξεχωρίζουμε ποια είναι αυτά που πραγματικά δίνουν αξία στη ζωή μας και να ξοδεύουμε σε αυτά. Εννοείται θα ξοδεύουμε, εννοείται θα ζούμε, αλλά με μέτρο. Ας πούμε δηλαδή για παράδειγμα, για να το δώσουμε έτσι και με ένα παράδειγμα, ότι μας αρέσουν τα ταξίδια. Τα ταξίδια είναι αυτά που μας δίνουν πραγματική ικανοποίηση και μας κάνουν να νιώθουμε πλήρεις. Και είναι τέλειο, παιδιά. Μπορούμε να κάνουμε ένα, δύο, τρία ταξίδια το χρόνο, ακόμα και μεγάλα ταξίδια, αρκεί να τα προγραμματίζουμε και να τα βάζουμε στον προϋπολογισμό μας. Και όμως δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Και ταξίδια, και το νέο iPhone, και ένα νέο συγκαρταρόπας κάθε μήνα. Οπότε, προτεραιοποίηση και πάντα πρώτη προτεραιότητα είναι η αποπληρωμή των χρεών, μετά η αποταμίευση και μετά οι επενδύσεις. Μετά όλα τα υπόλοιπα. Γιατί αλήθεια δεν αξίζει να θυσιάσουμε την οικονομική μας ανεξαρτησία και ελευθερία στο δωμό της πρόσκυρης ικανοποίησης που μας χαρίζουν οι παρορμητικές αγορές. Και τώρα, τέταρτο και τελευταίο μυστικό ή συνήθεια των πολύ πλούσιων ανθρώπων εκεί έξω είναι ότι πληρώνουν πάντα αυτούς πρώτα. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουν μυθεί στη συνήθεια τη συστηματική αποταμίευση και επένδυσης. Έχουν δηλαδή αυτοματοποιήσει τη διαδικασία της αποταμίευσης τους σε τέτοιο βαθμό που δεν αφήνουν εννοείται μήνα να περάσει χωρίς να έχουν βάλει στην άκρη ένα ποσό το οποίο θα το επενδύσουν στο μέλλον τους. Γιατί οι επενδύσεις είναι αυτές που θα κάνουν όλη την προηγούμενη προσπάθεια στα τρία προηγούμενα βήματα να έχει αξία, να έχει πραγματικό αποτέλεσμα. Μόνο βάζοντας τα χρήματά μας να δουλέψουν για εμάς, θα μπορέσουμε κάποια μέρα να είμαστε οικονομικά ελεύθεροι και ελεύθερες. Οι σταθερές, βαρετές, μακροχρόνιες επενδύσεις είναι αυτές που θα αυξάνουν τα χρήματά μας εκθετικά μέσα στα χρόνια και όπως εμείς σήμερα βάζουμε 200 ευρώ το μήνα για επένδυση και δεν βλέπουμε τεράστια διαφορά, σε λίγα χρόνια από τώρα, αν είμαστε υπομονετικοί και υπομονετικές, θα συνεχίσουμε να βάζουμε αυτά τα 200 ευρώ το μήνα, αλλά η διαφορά που θα βλέπουμε στο χαρτοφυλάκιό μας και την τσέπη μας θα είναι τεράστια. Έτσι λειτουργούν τα νούμερα, έτσι λειτουργεί ο ανατοκισμός. Και αυτό λειτουργεί έτσι γιατί δεν αφήσαμε τα χρήματά μας σε κάποιον απλά τραπεζικό λογαριασμό ή χειρότερα σε ένα τσιρτάρι κάπου στο σπίτι μας, να μας τα τρώει ο πληθωρισμός και να ροκανίζει την αξία τους, αλλά τα βάλαμε στα χέρια του ανατοκισμού. Και έτσι η αξία τους εκτοξεύεται. Την κυριολεξία. Γι' αυτό και εγώ, παιδιά, έχω στρώσει πολύ συγκεκριμένη επενδυτική στρατηγική. Επενδύω κάθε μήνα όσα περισσότερα χρήματα μπορώ στο ETF DGRW.eu. Είναι ένα ETF που ακολουθεί τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες, που δίνει μέρισμα κάθε τρίμηνο. Όσα περισσότερα τέτοια ETF έχουμε, τόσο μεγαλύτερο μέρισμα παίρνουμε κάθε τρίμηνο. Είτε είναι πάνω, είτε είναι κάτω. Δεν μας ενδιαφέρει τι γίνονται με τις αγορές, γιατί μακροχρόνια αυτό θα ανέβει και θα κερδίσει και τον S&P 500. Το έχουμε δείξει σε άλλο βίντεο ότι τον κερδίζει. Και μάλιστα εμείς παίρνουμε κάθε τρίμηνο το μέρισμά μας. Και το καλύτερο, αφορολόγητο. Είναι UCITS αυτό το ETF. Οπότε όλα τσέπη. Και το μέρισμα και η υπεραξία. Εννοείται ότι αυτό δεν είναι επενδυτική συμβουλή, αλλά αν μας ενδιαφέρει να το κάνουμε, ο τρόπος, παιδιά, να το αποκτήσουμε είναι απλός. Αφού έχουμε ανοίξει τον δωρεάν επενδυτικό μας λογαριασμό στην πλατφόρμα της Freedom μέσα από το link της περιγραφής αυτού του βίντεο ή του pin comment για να πάρουμε και την πρώτη μας δωρεάν μετοχή 800 ευρώ, μπαίνουμε στην πλατφόρμα της Freedom 24, πατάμε στο πεδίο συναλλαγές, γράφουμε dgrw.eu, πατάμε άνοιγμα συνεδρίας, βάζουμε τον κωδικό που θα μας έρθει στην εφαρμογή για επιβεβαίωση, ανοίγουμε τη συνεδρία, πατάμε αγορά και το έχουμε. Και τώρα έχουμε επενδύσει σαν άλλη πλούση ή σαν άλλες πλούσιες, εμένει να δούμε αν αυτή η στρατηγική είναι για εμάς. Καλές αναγνώσεις, παιδιά, καλά κέρδη και τα λέμε σύντομα. Κλείνοντας, να ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά την πλατφόρμα της Freedom 24 που ήταν ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Φιλιά πολλά.